Είναι μεγάλη η χαρά να βλέπεις έναν χώρο να μεταμορφώνεται, να αποκτάει μορφή και να είναι έτοιμος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές στη μεγάλη αθλητική οικογένεια του μπάσκετ. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Καρδάμενα, στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καρδάμενας, μαζί με την συνάδελφό μου, την εντεταλμένη Σύμβουλο Αθλητισμού και Νεολαίας, τη Διονυσία Τηγιανούλη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες. Όπως μας ενημέρωσε ο ανάδοχος, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμος γρηγορότερα από ό,τι προβλέπουν οι συμβατικές του υποχρεώσεις. Όμως αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα μπορούμε από τώρα να το απολαύσουμε και να αντιληφθούμε τι θα συμβεί όταν αυτό ολοκληρωθεί. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά μόνο το ότι και εγώ αδειμονώ μαζί με τους μικρούς μας φίλους και τη μεγάλη αθλητική οικογένεια του μπάσκετ να απολαύσω αυτόν εδώ τον χώρο που ανήκει δικαιωματικά πλέον στα χωριά στις δημοτικές μας κοινότητες. Βρισκόμαστε σήμερα στο παλιό δημοτικό σχολείο της Καρδάμενας, όπου συνεχίζονται πυρετοδόσεις εργασίες για το νέο προπονητήριο τύπου θόλο που θα φιλοξενηθεί εδώ στο προαύλιο χώρο. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, γιατί δεν πάει πολύς καιρός από όταν εγώ σαν ενεργός πολίτης μαζί με άλλους συνδημότες μου που προέρχονται από την μπασκετική οικογένεια το είχαμε θέσει ως στόχο για τα χωριά του νησιού και πλέον βλέπω να γίνεται πραγματικότητα και από τη θέση που βρίσκομαι να ξεκινάμε κάτι όπως το θέσαμε προεκλογικά και να το βλέπουμε τώρα να γίνεται πράξη. Οφείλουμε πολλά στην μπασκετική οικογένεια, ξεκινάμε με αυτό και ευελπιστούμε στα επόμενα που θα έρθουν. Θέλω πάρα πολύ και ανυπομονώ να ακούσω τις πρώτες φωνές, τις πρώτες τρίπλες που θα γίνουν στο κλειστό και τους πρώτους αγώνες. Γιατί και στις ομάδες των χωριών αξίζουν τα καλύτερα, αξίζουν να έχουν κλειστά προπονητήρια και να κάνουν αυτό που αγαπούν, να παίζουν μπάσκετ.